Λοιπόν, τελευταίο τρίμερο της αποκριάς και στη συνέχεια σαρακοστή. Άρα τι σας έχω. Παναγιώτη Σημακόπουλο. Όχι τίποτα άλλο. Για να καταλάβουμε με πέντε κουβέντες. Ταράτες κουβέντες, ωραίες κουβέντες. Τι σημαίνει σαρακοστή, πώς τη μεταφράζουμε τη σαρακοστή, ποια είναι αυτή η σαρακοστή. Καλημέρα κυρία Σημακόπουλο. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και καλημέρα και στους ακροατές σας. Μπορεί να μην σας αρέσει έτσι που το παρουσίασα, ποια είναι και αυτή η κυρία Σαρακοστή, αλλά νομίζω ότι πολλοί αναρωτιούνται και κυρίως οι νεότεροι, αλλά και οι παλιότεροι καμιά φορά. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτή η Σαρακοστή με απλές κουβέντες. Καλά το είπατε και μάλιστα οι παλιοί την κάνανε κυρά Σαρακοστή. Τα μαθαίναμε στο νηπιαγωγείο, θυμάμαι αυτά. Παλιά τη ζυμώνανε κιόλας. Φτιάχνανε με ένα ζυμάρι μια γυναίκα με 7 πόδια, που είναι οι 7 εβδομάδες μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Τις βάζανε και κάποια χαρακτηριστικά που έχει η Σαρακοστή, δηλαδή ας πούμε δεν τις βάζανε το στόμα για να δηλώσουν τη νηστεία. Είχε συνήθως όταν ήταν χαρτοτεχνία χαμηλό το βλέμμα, με την έννοια ότι έτσι περισυλλογίζεται και τέλος πάντων έχει μια στροφή προς τα έσω, με την έννοια ότι προσεύχεται και τέλος πάντων δεν την απασχολούν οι περισπασμοί του κόσμου. Αυτό που έδειχνε αυτή η τέχνη είναι ότι η Σαρακοστή είναι μια περίοδος. Αρχικά από το όνομα και μόνο καταλαβαίνουμε ότι δηλώνει διάρκεια ημερών. Είναι 40 μέρες, για την ακρίβεια δεν είναι ακριβώς 40, μα βάλουμε 50. Την εβδομάδα είναι περίπου 90, ναι. Μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Παλιά ήταν και σαν αριθμητήριο, μετρούσαν οι άνθρωποι λοιπόν τις εβδομάδες. Για την Εκκλησία, όπως και βέβαια για όλους τους ανθρώπους πάνω κάτω, είναι μια περίοδος που κάτι αλλάζει. Λίγο προσαρμόζεσαι σε κάποια διατροφικά δεδομένα, τα οποία εκκλησιαστικά ονομάζονται νηστεία. Λίγο αρχίζεις και μπαίνεις στην άνοιξη. Και τέλος, σε κάθε περίπτωση, για όλους τους ανθρώπους, το τελείωμα της Σαρακοστής είναι η Μεγάλη Εβδομάδα και φυσικά η Κυριακή του Πάσχα. Αυτά ενδεχόμενα χθες. Στο σήμερα, πώς προσαρμόζεται η Σαρακοστή ή πώς την προσαρμόζουμε εμείς, αν την προσαρμόζουμε? Νομίζω ότι κάποια πράγματα έχουν μείνει ίδια, δεν έχουν αλλάξει πολύ, όπως είναι η νηστεία ή η συμμετοχή σε κάποιες εκκλησιαστικές ακολουθίες. Να σας πω τώρα αυτό που εγώ τουλάχιστον εισπράττω ότι το τελευταίο καιρό έχουμε προσαρμόσει λίγο, είναι μια δυσκολία αν θέλουμε, ειδικά με τους σύγχρονους τρόπους ζωής και ειδικά στις πόλεις, να νιώσουμε αυτό το διαφορετικό, δηλαδή να αλλάξουμε λίγο αυτή την καθημερινότητα, τη ρουτίνα και να νιώσουμε λίγο το διαφορετικό. Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια αρκετά πράγματα έχουν γίνει ίδια, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Οπότε θα έλεγα ότι είναι και μια πρόκληση αυτό. Ο καθένας μας, ανάλογα με τη διάθεσή του και το πόσο ο ίδιος επιθυμεί, να αλλάξει λίγο κάποιες συνήθειες. Είχα διαβάσει κάποτε ένα βιβλίο, μου έκανε τρομερή εντύπωση το εξής. Δεν έχει σημασία, το είχε γράψει ένας ιερέας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, γιατί περιγράφει την ζωή του όταν ήταν μικρό παιδί, από μια οικογένεια που δεν ήταν και τόσο θρησκευόμενη, και έλεγε το εξής. Ακούστε τώρα ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, που του είχε μείνει ότι ξέρεις κάτι διαφορετικό υπάρχει. Η μητέρα του έπαιζε πιάνο. Έπαιζε μουσική, δεν ξέρω αν το έκανε επαγγελματικά. Και τη Σαρακοστή, λέει, έκλεινε το πιάνο, το σταματούσε. Αυτό λοιπόν το πράγμα στο μυαλό του μικρού παιδιού είχε χαραχθεί ότι τώρα κάτι διαφορετικό υπάρχει, και θυμάται ότι το σπίτι του τη Σαρακοστή ήταν λίγο πιο ήσυχο. Και σιγά σιγά αυτό το βίωμα καλλιεργήθηκε μέσα στη ψυχή του και μέσα στο μυαλό του, και ταυτίστηκε αργότερα και με θεολογικές βέβαια σπουδές, γιατί ο ίδιος ακολούθησε και τη θεολογική σχολή αλλά και τον αιρετικό κλάδο. Και έγραφε λοιπόν στο βιβλίο του αυτό ότι η Σαρακοστή είναι μια περίοδος, ας πούμε, ησυχίας. Όπου και σήμερα νομίζω ότι έχουμε ανάγκη αυτή την ησυχία. Με συγχωρείτε τώρα, αλλά πάμε σε περίοδο ησυχίας και οι δικοί σας οι μαθητές, γιατί είστε και διδάκτορ θεολογίας, γιατί είσαστε και καθηγητής λυκείου. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή περίοδος ησυχίας, και πώς τη μεταφράζουν οι δικοί σας οι μαθητές όταν μιλάτε για Σαρακοστή? Να σας πω, τα παιδιά στο σχολείο έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα η ησυχία και ο μαθητής δεν πολύ ταιριάζουν αυτά τα δύο, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή, νομίζω ότι στους νέους ανθρώπους θα χρησιμοποιούσα έναν άλλον όρο, όχι τόσο την ησυχία, όσο την νοηματοδότηση πραγμάτων. Τα περισσότερα παιδιά μεγαλώνουν σε κοινωνία και σε οικογένειες που δεν βρίσκουν κάποιο νόημα σε όλα αυτά. Απλά, ας πούμε, εναλλάσσονται Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι κτλ. Αυτό που αναζητούν και δείχνουν ενδιαφέρον να το ακούσουν
δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα το αποδεχθούν. Ούτε ο σκοπός είναι ντε και καλά να τον πιέσεις κάποιον άνθρωπο, όχι μόνο το μαθητή, οποιονδήποτε, να κάνει βίωμα κάτι, γιατί αυτό γίνεται αυθόρμητα και γίνεται με τους δικούς του τρόπους ο καθένας. Αυτό που ενδιαφέρονται λοιπόν να μάθουν για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, τι νόημα έχουν. Ας πούμε για παράδειγμα, σε ρωτάνε, νηστεία, τι σημασία έχει. Κλασική ερώτηση μερικές φορές είναι και ωραία. Νηστεύω το λάδι και τρώω όμως ελιές. Ή νηστεύω, ας πούμε, το κρασί. Νηστεύουν το κρασί και τρώνε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι στα φύλλα. Να μάθει, ας πούμε, και για ποιο λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή, είναι κάποιο βασανιστήριο. Υπάρχει ένας θεός από πάνω, ας πούμε, ο οποίος ικανοποιείται επειδή εμείς 40 μέρες δεν θα φάμε κρέας. Έχει κάποια λογική όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν του δώσεις κάποιες έτσι έννοιες που νοηματοδοτούν αυτή τη λογική και αυτή την περίοδο, τότε δείχνει ενδιαφέρον. Να το ακούσει αρχικά. Μπορεί αργότερα να το εφαρμόσει, να το εφαρμόσει λίγο ή πολύ. Υπάρχουν παιδιά τα οποία νηστεύουν και λένε ότι ξέρεις τι γίνεται εμένα, ας πούμε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου και ιδιαίτερα φρίσκο, θα σου πούν κάποιοι μαθητές και μεγαλύτερη στην ηλικία, αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν μου πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκείνες τις μέρες να τρώω κρέας. Και μου αρέσει αυτό το πράγμα. Και μου αρέσει μετά αυτή η εναλλαγή ότι θα έρθει, ας πούμε, το Πάσχα και τότε θα ξαναφάω πάλι το κρέας. Και με έναν τρόπο, ο καθένας με το δικό του τρόπο το προσεγγίζει και το βιώνει. Ξέρετε, η Ορθοδοξία έχει το πρόβλημα. Μου λέτε όμως, πριν πάτε στην Ορθοδοξία, η Ορθοδοξία έχει, κρατήστε το και το συνεχίζετε. Μου λέτε δηλαδή ότι όλα ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Τα περισσότερα, ναι, ξεκινάνε μέσα από το σπίτι. Ξεκινάνε μέσα από το σπίτι και με τις δύο πλευρές. Δηλαδή και με την καταπίεση ότι πρέπει να νηστέψεις, πρέπει να κάνεις εκείνο και τα παιδιά πολλές φορές το κλωτσάνε αυτό, γιατί δεν βρίσκουν και κάποιο νόημα. Και με την αδιαφορία ότι εντάξει, δεν πειράζει, όλα είναι το ίδιο. Απλά, ας πούμε, μετράμε τις μέρες για να κάνουμε διακοπές. Στα παιδιά αυτά, και αυτό είναι το ευχάριστο και το ελπιδοφόρο, δεν τους αρκούν. Ούτε η πίεση, κάνε αυτό γιατί πρέπει, ούτε η αδιαφορία. Θέλουν το κάτι της, να το ακούσουν. Και το θέμα είναι να μπορέσεις, ας πούμε, να μπορέσει κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι να τους δώσουν τη σωστή διάσταση. Γιατί αν ανατρέξουμε και στα δικά μας χρόνια, μάλλον η 40 ήταν μια περίοδος βαριά. Ξεκίνησε με ένα «Ωχ, τώρα άντε πάλι νηστείες, ωχ, άντε πάλι τώρα εκκλησίες, άντε πάλι εκείνο, άντε πάλι τ' άλλο». Νομίζω ότι με το που κάναμε το «Ωχ», χάσαμε όλο το νόημα. Στο βιβλίο που σας ανέφερα πριν έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και λέει ότι το βίωμα της 40ης είναι η αίσθηση της «του επιστρέφω στο σπίτι» μετά από μία εξορία. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία, λίγο πριν ξεκινήσει η 40η, βάζει κάποιες παραβολές, με πιο σημαντική την παραβολή του ασώτου ιού. Ο ασώτος ιός έφυγε από το σπίτι, περνούσε καλά και κάποια στιγμή εκεί που έχει φτάσει στο μηδέν, λέει θα γυρίσω στον πατέρα μου. Ας σκεφτούμε λίγο αυτό το αίσθημα ότι είμαι στο μηδέν και πλέον χαράσει μέσα μου μία ελπίδα και στην πορεία προς το σπίτι του, αρχίζει και ξεχνάει τα παλιά και τέλος πάντων έχει αυτή τη νοσταλγία ότι γυρίζει πάλι σε γνώριμα εδάφη. Αυτό είναι η 40η. Για τον καθένα από εμάς. Παλιά η 40η ήταν η περίοδος νηστείας για τους μέλλοντες να βαπτιστούν. Γιατί οι βαπτίσεις δεν γίνονταν όποτε ήθελε ο καθένας, δεν είναι όπως τώρα που κάθε οικογένεια αποφασίζει τη βάφτιση του μέλους της. Τότε οι βαπτίσεις γίνονταν εκκλησιαστικά σε συγκεκριμένες περιόδους και η πιο σημαντική ήταν η περίοδος του Πάσχα, η γιορτή του Πάσχα. Και προετοιμάζονταν οι μέλλοντες να βαπτιστούν με νηστεία. Σήμερα η 40η έχει την έννοια του να ανανοηματοδοτήσει κάποιος τη σχέση του με τον Θεό, το ρόλο του χριστιανού, τη σχέση του με τον πλησίον. Ξέρετε, ας πούμε τώρα επειδή έχουμε και πολλές δράσεις αλληλεγγύης λόγω και του σεισμού της Τουρκίας και της Συρίας. Στερούμε εγώ κάτι για να το δώσω στον συνάνθρωπο. Αυτό είναι νηστεία. Δεν νηστεύω δηλαδή για να κάνω δίαιτα ή για να κάνω οικονομία. Όχι ότι δεν έχει και αυτά τα ωφέλη. Αλλά νηστεύω, δηλαδή αρνούμε να φάω, ας πούμε, παράδειγμα αυτό, προκειμένου να το προσφέρω σε έναν άλλον. Υπάρχει αυτή η αίσθηση της αλληλεγγύης και του ανήκειν. Οπότε η 40η είναι μια ανανοηματοδότηση του ποιος είμαι εγώ, ποια είστε εσείς, ποιοι είναι οι ακροατές μας, τι σχέση έχουμε μεταξύ μας και αν έχουμε σχέση μεταξύ μας. Και τέλος πάντων μια πορεία προς κάτι το οποίο σε καλεί η Εκκλησία και σου λέει, ξέρεις αυτός που σε δημιούργησε, ο οποίος ήρθε εδώ επειδή είναι απόλυτα ερωτευμένος μαζί σου, θυσιάζεται πάνω στο Σταυρό και σου δίνει ένα παράδειγμα της θυσιαστικής αγάπης. Θέλεις να το ακολουθήσεις. Εγώ ως Εκκλησία σου δίνω και μια περίοδο προετοιμαστική που είναι η 40η. Είναι δηλαδή απλά πράγματα τα οποία αν τοποθετηθούν σε μια λογική χριστιανική βάση, η οποία να έχει μέσα τη χαρά, την ελπίδα
και την αγάπη και όχι αυτό το όχ και το βαχ και τι θα κάνουμε τώρα και πώς θα την παλέψουμε και τι θα τρώμε, τότε παίρνει κάποιο νόημα. Αλλιώς γίνεται ένα καταναγκαστικό μαρτύριο το οποίο όντως δεν έχει καμία σημασία και καμία αξία. Αυτό που έλεγα πριν ότι η Ορθοδοξία δεν έχει συνταγές. Και αυτό είναι το ωραίο στην υπόθεση. Η Ορθοδοξία δεν έχει συνταγές γιατί ακριβώς δεν είναι θρησκεία. Όταν θρησκειοποιούμε την πίστη και την κάνουμε στενούς κανόνες που πρέπει όλοι να τους περάσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε χάνεται αυτό το μεγαλείο της πίστης. Η Ορθοδοξία δέχεται τον καθέναν και η Σαρακοστή είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι μια πρόκληση και πρόσκληση με πολλαπλά μηνύματα για όλους. Ο καθένας παίρνει το δικό του. Το οικειοποιείται με το δικό του τρόπο και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι. Ένας δρόμος είναι. Αυτό που θα ήθελε η Εκκλησία και η πίστη είναι να συναντηθούμε όλοι κάτω από το Σταυρό του Χριστού. Όχι όμως, προσέξτε, κάτω από το Σταυρό του Χριστού ήταν και οι σταυρωτές του. Ήταν και αυτοί που πήγαν από περιέργεια. Ήταν και οι βριστές του. Ήταν όμως και η μητέρα του και η Μαρία η Μαγδαληνή και ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ήταν κρυφά και κάποιοι πιστοί μαθητές του που δεν μπορούσαν να φανερωθούν. Όλοι πάντως ήταν από κάτω. Ο καθένας με το δικό του ρόλο. Κύριε Σιμακόπουλε, δεν θα περιμένα κάτι άλλο παρά μονάχα να ακούσω εκείνα τα οποία θα μου δίνανε το νόημα της Σαρακοστής. Καλή Σαρακοστή λοιπόν. Να είστε καλά. Καλή Σαρακοστή σε όλους μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.